Κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, κύριε Νίκο Τόσκα, σας καλωσορίζω στο CNN Greece και θα ήθελα να ξεκινήσω με το περιστατικό το οποίο σημειώθηκε προχθές. Αναφέρομαι φυσικά στον ξυλοδαρμό του αστυνομικού της τροχέας στην περιοχή της Πανεπιστημίου. Και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία προσαγωγή, δεν έγινε καμία σύλληψη για αυτό το περιστατικό, σας προβλημάτισε καθόλου? Και θα ήθελα να σας πω ότι μη μου απαντήσετε ότι γίνεται έρευνα για να συλληφθούν οι δράστες. Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι αυτονόητο. Αλλά για την αντίδραση της αστυνομίας στο συγκεκριμένο περιστατικό και για τη συγκεκριμένη περιοχή, εσείς έχετε καθόλου προβληματιστεί? Κυρία Καραμήτρου, προφανώς καταδικαστέα η πράξη αυτών των ανθρώπων που χτύπησαν τον αστυνομικό, έναν άνθρωπο ευγενέστατο, όπως τον είδα χθες που τον επισκέφθηκα στο νοσοκομείο μόλις έφτασα από τη Βουλγαρία, όπου ήμουν για υπηρεσιακή εργασία. Ο άνθρωπος αυτός χτυπήθηκε ευνηδιαστικά ενώ εκτελούσε τα καθήκοντά του και προσπαθούσε μάλιστα να διευκολύνει την πορεία και να εμποδίσει αυτοκίνητα να πέσουν πάνω στους ανθρώπους. Από ό,τι μου είπε, αποσπάστηκε από την πορεία κάποιος νεαρός και τον χτύπησε. Είναι καταδικαστέα αυτή η πράξη. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συλληφθεί ο ένοχος και σε αυτό δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Εγώ όμως σας ρώτησα, Υπουργέ, αν το γεγονός ότι δεν υπήρξε οποιαδήποτε προσαγωγή ή σύλληψη σας προβλημάτισε καθόλου όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος της αντίδρασης της αστυνομίας για το συγκεκριμένο περιστατικό. Η αστυνομία, κυρία Καραμήτρου, όπως ξέρετε, έχει δείξει την αποτελεσματικότητά της σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Στην προκειμένη περίπτωση, ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ο ταξίαρχος, ο κύριος Δαμαντόπουλος, ευνηδιάστηκε. Και γιατί η δουλειά του δεν ήταν, δεν ήταν σε αποστολή καταστολή να είναι με πάρα πολλούς ανθρώπους μαζί του. Την τροχαία κίνηση προσπαθούσε να διευκολύνει. Υπήρξε ευνηδιασμός του αστυνομικού και από μια πράξη, δειλή πράξη, κάποιον ανεγκέφαλο. Ξέρετε, Υπουργέ, σας το ρωτάω αυτό γιατί είναι αρκετοί αυτοί που σας κατηγορούν για ήπια αντιμετώπιση των περιστατικών στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Θέλω να σας θυμίσω απλώς ότι πια σχεδόν κάθε Σάββατο βράδυ στην ευρύτερη περιοχή του Πολυτεχνείου έχουμε αντιεξουσιαστές οι οποίοι οχυρώνονται μέσα στο Ίδρυμα, πετούν πέτρες και μολότοφ εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων. Η Πατησίων σχεδόν κάθε Σάββατο παραμένει κλειστή. Και σκέφτομαι εάν και εσείς ο ίδιος έχετε αναρωτηθεί ότι θα πρέπει να εξετάσετε ενδεχομένως μία αλλαγή επιχειρησιακού σχεδιασμού όσον αφορά την αντιμετώπιση όλων αυτών των περιστατικών. Όσοι κατηγορούν ότι δεν είμαστε αποτελεσματικοί στα Εξάρχεια είναι μάλλον έχουν υποκριτική στάση. Είναι αυτοί οι οποίοι τόσα χρόνια δεν έκαναν τίποτα στην περιοχή των Εξαρχείων παρά μόνο χρησιμοποιούσαν τα Εξάρχεια σαν το χαλί κατά το οποίο έκρυβαν ή έσπρωγναν τα προβλήματα της υπόλοιπης πόλης. Εμείς, όπως ξέρετε, έχουμε τολμήσει και έχουμε κάνει τελευταία μεγάλες επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών, συλλαμβάνοντας και κεφάλια της αλβανικής μαφίας που ενεργούσαν στην περιοχή. Μια επιχείρηση η οποία έγινε αθόρυβα και την οποία ίσως να μην ήξερε κανείς αν δεν την ανακοίνωνα στη Βουλή. Και έχουμε κάνει και άλλες ενέργειες σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση για τις παράνομες ενέργειες που γίνονται στην περιοχή. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο πριν λίγα χρόνια. Η κατάσταση από πλευράς, η κατάσταση την οποία παραλάβαμε και η κατάσταση η οποία υπήρχε από πλευράς πληροφοριών για αυτή την περιοχή, για τα διάφορα κυκλώματα ναρκωτικών, για τα άλλα κυκλώματα, ήταν απαράδεκτη. Λοιπόν, μην προσπαθούν κάποιοι να μας κατηγορήσουν για αποτελεσματικότητα. Είναι, όπως είπα πριν, υποκριτική η στάση τους. Είναι
αυτοί οι οποίοι δεν έκαναν τίποτα τόσα χρόνια, τίποτα απολύτως σε αυτή την περιοχή. Εγώ πάντως αναφέρομαι στα περιστατικά, ξέρετε, επαναλαμβάνω, κάθε Σάββατο βράδυ γύρω από το Πολυτεχνείο. Και μάλιστα βλέπω και την ανακοίνωση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη χθες, η οποία ανακοίνωση, ο κύριος Μητσοτάκης μάλλον λέει ευθέως ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών. Ενώ το ΠΑΣΟΚ χθες με ανακοίνωσή του, κύριε Τόσκα, ζήτησε ακόμα και την παρέτησή σας. Άκρατη υποκρισία και των δύο κομμάτων που κυβερνούσαν τόσες δεκαετίες τη χώρα και ενεργοποίηση μηχανισμού προπαγανδιστικού εκ μέρους τους. Με αυτούς τους τρόπους προσπαθούν να καλύψουν την ανεπάρκεια τη δική τους. Ξέρετε καλά ότι τα προβλήματα αυτά δεν δημιουργήθηκαν μέσα σε ένα χρόνο, ότι είναι, τα προβλήματα αυτά είναι προϊόν της αναποτελεσματικότητας, της αδιαφορίας, αν όχι του σχεδιασμένου προξήματος των προβλημάτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα προβλήματα αυτά έχουν σχέση με την αναποτελεσματικότητα στην οποία είχαν οδηγήσει την αστυνομία, μέρη της αστυνομίας, και όπου οι υπεύθυνοι ασχολούνταν περισσότερο με το να φτιάξουν το προφίλ τους ή να φτιάξουν μηχανισμούς ψηφοθυρικούς. Λέτε δηλαδή τώρα, κύριε Υπουργέ, ότι θέλετε δηλαδή περισσότερο χρόνο? Τι ακριβώς θέλετε? Εμείς, από ό,τι βλέπετε, τελευταία κάνουμε αναδιοργάνωση, μαζεύουμε τους αστυνομικούς που βρίσκονται χωρίς λόγο σε επισήμους εντός ή εκτός εισαγωγικών, και προσπαθούμε να κατεβάσουμε περισσότερους αστυνομικούς στο πεζοδρόμιο, γιατί η κοινωνία έχει ανάγκη τη σωστή αστυνόμευση, δεν έχει ανάγκη την χωρίς λόγο καταστολή και δεν χρειάζεται και τα μεγάλα λόγια. Από μεγάλα λόγια έχει χορτάσει αυτός ο τόπος. Εμείς απαντάμε με πράξεις και αυτοί απαντάνε με λόγια. Λόγια παχιά σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού για περινόμου και τάξεις, που πίσω υποκρύπτουν μια ανεπάρκεια και μια αναποτελεσματικότητα δεκαετιών. Κύριε Υπουργέ, θα κρατηθώ λοιπόν από τη φράση σας την τελευταία που είπατε ότι εσείς κάνετε πράξεις. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Υπουργέ. Πριν από λίγο διάστημα είχαμε την επιχείρηση της αστυνομίας στην Θεσσαλονίκη για τα κτίρια τα οποία ήταν υποκατάληψη και όπως είχατε πει και εσείς σε πολλές συνεντεύξεις σας, υπήρχαν εισαγγελικές εντολές αυτά τα κτίρια να παραδοθούν και πάλι στους ιδιοκτήτες τους. Θέλω όμως να σας ρωτήσω ευθέως, κύριε Υπουργέ, πότε θα εφαρμοστεί η εισαγγελική εντολή για τις καταλήψεις στην Αθήνα? Και γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν 5 κτίρια στην Αθήνα τα οποία τελούν υποκατάληψη. Ο εισαγγελέας έχει δώσει άδεια για να επέμβει η αστυνομία και να ξαναδοθούν πάλι στους ιδιοκτήτες τους. Θέλω να σας πω μάλιστα ότι σε 2 από αυτά τα κτίρια εκκρεμεί η εισαγγελική εντολή εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια. Και πραγματικά θέλω να σας ρωτήσω, οι εισαγγελικές εντολές εφαρμόζονται αλακάρτ? Δηλαδή εφαρμόστηκαν στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν εφαρμόζονται ακόμα στην Αθήνα? Κυρία Καραμίτρου, υπάρχουν προτεραιότητες σε αυτόν τον κόσμο. Υπάρχει το έγκλημα, το μεγάλο έγκλημα, υπάρχει η διαφθορά, υπάρχουν οι απάτες, υπάρχει και η μικρή παραβατικότητα και το μικρό έγκλημα που ταλαιπωρεί τον κοινό πολίτη στο δρόμο και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές πιο έντονα. Υπάρχει Δυτική Αττική όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλη παραβατικότητα και εγκληματικότητα, και υπάρχουν πολλά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε, και ξέρετε καλά πόσο μας έχει καταπονήσει και μας έχει εμποδίσει στην σωστή αστυνόμευση η αντιμετώπιση των προβλημάτων του. Φαντάζομαι ότι αυτά τα προβλήματα και αυτή η αράρχηση θα υπήρχε και για τη Θεσσαλονίκη που έγινε όμως η επέμβαση στα κτίρια που ήταν υποκατάληψη. Τι εννοώ, κύριε Υπουργέ? Υπήρξε κάτι που σας φρέναρε? Θέλω να πω δηλαδή οι ανακοινώσεις ακόμα και από την νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ ή από άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ εκείνη την εποχή σας φρέναραν καθόλου για το τι θα πρέπει να γίνει με τα κτίρια τα οποία είναι υποκατάληψη στην Αθήνα? Κυρία Καραμίτρη, η κυβερνητική πολιτική δεν είναι η κυβερνητική πολιτική του Τόσκα, δεν είναι η κυβερνητική πολιτική ενός συγκεκριμένου ατόμου, είναι πολιτική όλης της κυβέρνησης. Υπάρχει συνεννόηση, υπάρχει συντονισμός, υπάρχει συνεργασία, και προφανώς ακούμε τις διάφορες γνώμες, προφανώς ακούμε και τις κριτικές και της αντιπολίτευσης και της συμπολίτευσης και όλου του κόσμου και τις δικές σας κριτικές. Εγώ μιλάω πάντως για του κόμματός σας τις κριτικές τώρα.
Βεβαίως λαμβάνουμε υπόψη και τις κριτικές όλων, φυσικά και του κόμματος. Η κυβέρνηση βέβαια ενεργεί ανεξάρτητα από το κόμμα, μπορεί να παίρνει αποφάσεις στις οποίες έχει διαφορές. Το κόμμα δέχεται όμως την κριτική, όπως δέχεται και την κριτική της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, ανεξάρτητα από την κριτική που σας είχαν ασκήσει άλλοι βουλευτές της κυβέρνησης, εσείς θα συνεχίσετε κανονικά? Τι εννοώ, δηλαδή, θα γίνει κάποια στιγμή επέμβαση και σε κατηλημένα κτίρια της Αθήνας από τη στιγμή που υπάρχει εισαγγελική εντολή? Θα γίνει ό,τι χρειάζεται, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Κάποιοι έχουν κάνει σημαία της καταλήψης, σημαία από τη μια μεριά, από την αριστερή μεριά, mm-hmm. και σημαία από τη δεξιά μεριά. Κάποιοι έχουν κάνει σημαία τα λόγια περί νόμου και τάξης, τα οποία αποπροσανατολίζουν από τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας του κόσμου, πέρα από τις σημαίες και τις επιδεικτικές αναδείξεις προβλημάτων, υπάρχουν και τα πραγματικά προβλήματα τα οποία καταπονούν τον πολίτη, και εμείς εκεί επικεντρωνόμαστε. Όχι στους εντυπωσιασμούς, όχι εκεί που μας σπρώγνουν οι επιδιώξεις, οι κομματικές, από όπου και αν προέρχονται. Η κυβερνητική πολιτική προχωράει με βάση την αντιμετώπιση των προβλημάτων του πολίτη. Επειδή μιλήσατε για κυβερνητική πολιτική, αναρωτιέμαι, Υπουργέ, εκείνη την εποχή σίγουρα θα είχατε έρθει και σε συχνή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Φαντάζομαι ότι θα το είχατε θέσει και το θέμα ότι υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι αντιδρούν στις κινήσεις που θα πρέπει να κάνει η αστυνομία μετά από εντολή που δέχεται από τις δικαστικές αρχές. Μάλιστα, θέλω να σας πω ότι υπήρχαν πληροφορίες τότε ότι ήσασταν αποφασισμένος ακόμα και να τραβήξετε το σκηνί. Θα σας το πω ευθέως, κύριε Υπουργέ. Υπήρχε έντονα η φημολογία τότε ότι ήσασταν έτοιμος ακόμα και να παραιτηθείτε. Ισχύει? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είναι άσχετο με την καθημερινή δουλειά που κάνουμε, με την τότε δουλειά που κάναμε. Το αν θα φύγει κάποιος από τη θέση του έχει σχέση με την απόφαση του Πρωθυπουργού, έχει σχέση και με τη συνείδησή του, mm-hmm. Ή με την αντοχή του. Από ό,τι έχει φανεί, ο Πρωθυπουργός έχει εγκρίνει σε γενικές γραμμές την πολιτική που εφαρμόζουμε, και από εκεί και πέρα μέσα υπάρχουν και τα λάθη, υπάρχουν και μια πάλι καθημερινή είναι όλος ο αγώνας που γίνεται στους χώρους μας, μια πάλι τεράστια με τα προβλήματα, και δεν είναι ούτε ευθύγραμμη ούτε ανέφελη. Από εκεί και πέρα οι λεπτομέρειες δεν έχουν τόσο, ξέρετε, σημασία. Έχει σημασία το εάν είσαι αποτελεσματικός ή όχι, και αν δίνεις τη μάχη, την καθημερινή μάχη, την ταπεινή πολλές φορές και χωρίς εντυπώσεις. Και νομίζω ότι και το Υπουργείο, όλη η κυβέρνηση, το Υπουργείο εδώ πέρα, το σώμα των Ελλήνων αστυνομικών δίνουν τεράστια μάχη για προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Να σας πω σε κάτι άλλο τώρα, Υπουργέ. Διαβάζω ότι έχει δοθεί εντολή 700 αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν διατηθεί για την φύλαξη προσώπων, επιστρέφουν στις υπηρεσίες τους, επιστρέφουν για να κυνηγήσουν το έγκλημα. Και θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις για αυτό το θέμα, κύριε Υπουργέ. Πρώτον, ψάξατε αλήθεια με ποια κριτήρια 700 αστυνομικοί, που όπως φαίνεται εκ του αποτελέσματος αφού τους αποσύρετε, έτσι, με ποια κριτήρια είχαν διατεθεί σε αυτούς τους ανθρώπους αυτοί οι αστυνομικοί? Και το δεύτερο, διαβάζω ότι έχουν υπάρξει ήδη πρώτες αντιδράσεις. Κυρία Καραμήτρου, τα κριτήρια κατά καιρούς διαχρονικά ήταν είτε με βάση πραγματικές ανάγκες, είτε με βάση φανταστικές ανάγκες ή ανάγκες που είχαν σχέση με τη μεγαλομανία κάποιων που θέλαν να έχουν αστυνομικούς για να, επειδή νόμιζαν ότι έτσι θα ήταν μέρος της εξουσίας, mm-hmm. ή κάποιοι που φαντάζονται ότι δέχονται απειλές ενώ δεν δέχονται πραγματικές απειλές. Ήταν πολλοί οι λόγοι. Όμως, mm-hmm. Όλες αυτές οι διαθέσεις αστυνομικών, μπορώ να πω ότι γίνονταν χωρίς να ληφθούν υπόψη συγκεκριμένα επιχειρησιακά κριτήρια, συγκεκριμένες ανάγκες, και χωρίς να συγκληθούν και να αποφασίσουν επιτροπές αστυνομικές. Από τον Απρίλιο συγκλήθηκε μια επιτροπή της κρατικής ασφάλειας, η οποία εξέτασε τα κριτήρια, εξέτασε τις πραγματικές ανάγκες ασφάλειας πάρα πολλών ανθρώπων, και από αυτή τη συζήτηση που έγινε σε αυτή την επιτροπή διαπιστώθηκε ότι
700 αστυνομικοί μπορούν να αποδεσμευτούν γιατί δεν υπάρχουν πραγματικές ανάγκες. Μα μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι μπορεί να προκύψουν ανάγκες στο μέλλον. Ξέρετε, για τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη μπορεί να προκύψουν ανάγκες στο μέλλον. Και υπερέχουν οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου από τις ατομικές ανάγκες, εκτός αν είναι πραγματικά εξαιρετικές ανάγκες. Υπάρχουν εξαιρετικές περιπτώσεις, πράγματι υπάρχουν, που εκεί πρέπει να δίνουμε βάρος στην ασφάλεια συγκεκριμένων πολιτών και δίνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις 700 αστυνομικοί, είναι γύρω στα 80 αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα, ναι. Μοτοσυκλέτες. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μας φταίνουν σε τίποτα, αυτοί οι αστυνομικοί. Απλά η ανάγκη χρησιμοποίησής τους είναι σε άλλους χώρους. Οι άλλοι αυτοί χώροι είναι οι περιοχές της Αττικής. Δεν αφορά μόνο την Αττική, αλλά τέλος πάντων να σας αναφερθώ εδώ. Είναι η Δυτική Αττική, είναι η Δίας, είναι η αστυνόμευση της, είναι η άμεση δράση. Είναι το κέντρο της Αθήνας και δεν θα πάνε οι αστυνομικοί αυτοί σε μέρη... Σε γραφεία πάλι, καταλαβαίνω, ναι. Σκαλοπέρασης, να το πω απλά, αλλά θα πάνε εκεί που πραγματικά τους έχει ανάγκη και η αστυνομία και η εξυπηρέτηση. Σας ρώτησα όμως και για το αν έχουν ξεκινήσει αντιδράσεις, κύριε Υπουργέ. Ναι, θα σας απαντήσω. Πράγματι, είχαμε μια περίπτωση χθες ενός συναδέλφου σας, ο οποίος μου τηλεφώνησε ενώ μόλις είχα προσγειωθεί στην Σόφια, στη Βουλγαρία, για την επίσκεψη που σας είπα, και μου είπε ότι γιατί μου παίρνουν σε αστυνομικού. Λέω, γιατί έτσι κάνουμε όπου δεν υπάρχει ανάγκη. Και λέει, καλά, καλά, θα δεις. Και μετά βγήκε βέβαια στο κανάλι του και στο ραδιόφωνο του και στην εκπομπή του και άρχισε να καταφέρεται εναντίον μου, όχι για αυτό το θέμα, για άλλα θέματα, μάλιστα με απαξιωτικές φράσεις και προσβλητικές φράσεις. Οι δύο αυτοί αστυνομικοί είχαν αποσυρθεί κανονικά από το συγκεκριμένο δημοσιογράφο με διαταγή του 2014 και παράτυπα βρίσκονταν εκεί που βρίσκονταν. Φυσικά θα γίνει και προανάκριση γι' αυτό, γιατί έχουν ευθύνη και οι ίδιοι και αυτοί που τους κράτησαν. Mm-hmm. Κάτι τελευταίο τώρα, Υπουργέ, και φυσικά έχει να κάνει με το μισθολόγιο των ενστόλων. Υπάρχει μία απόφαση του ΣΤΕ και σας θυμίζω βέβαια παλιότερες ανακοινώσεις του ΣΥΡΙΖΑ ότι θα πρέπει να σεβόμαστε όλοι τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση, θα πρέπει το μισθολόγιο των αστυνομικών να επιστρέψει στο μισθολόγιο που ίσχυε το 2012. Μάλιστα, τις επόμενες ημέρες θα έχετε και μία συνάντηση, από ό,τι μαθαίνω, με τους συνδικαλιστές της αστυνομίας. Κύριε Υπουργέ, τα χρήματα πού θα τα βρείτε? Κυρία Καραμίτρου, οι δικαστικές αποφάσεις πρέπει να είναι σεβαστές. Με αφορά λίγο και εμένα το θέμα σαν απόστρατο, πέρα από αυτό. Έχω ενημερώσει και τα συνδικαλιστικά όργανα αυτές τις μέρες, γιατί αυτό έχει σχέση και με τα ειδικά μισθολόγια τα οποία... Ναι, 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 ασφαλώς. Αυτές τις μέρες, λοιπόν, έχουμε επανειλημμένες συζητήσεις με το Υπουργείο Οικονομικών και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν έχετε καταλήξει δηλαδή ακόμη? Είναι ένα θέμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και γι' αυτό δεν μπορώ να πω τίποτα. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα χαρώ να σας ξαναέχουμε και για μία ακόμα συζήτηση στο μέλλον, στο CNN Greece. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.